Ένα νεκρό μωρό το οποίο πέταξε μέσα στο νερό η ίδια του η μητέρα εντόπισαν το βράδυ της Κυριακής Περαστικής στο φράγμα του Αλιάκμωνα, οι οποίοι και ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία. Ο πατέρας του μωρού κατάλαβε τι είχε συμβεί και κατήγγειλε τη μητέρα του παιδιού στην αστυνομία. Το εντεκάμινο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέρειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, η γυναίκα αρχικά έπεφτε σε αντιφάσεις, υποστηρίζοντας ότι το μωρό το είχε αφήσει σε άλλο σημείο. Αλλά μετά από πιέσεις των αστυνομικών, ομολόγησε ότι έριξε το μωρό μέσα στον ποταμό Αλιάκμονα. Η 29χρονη μητέρα του κοριτσιού έφυγε την παραμόνη πρωτοχρονιά από το σπίτι, στο οποίο διέμενε με το βρέφο, τη μητέρα τη και τον παππού τη, στο Σταυροημαθία. Και φέρεται να είπε πω θα πάει για αλλαγή τη χρονιά σε φιλικό σπίτι. Η γυναίκα, η οποία στο παρελθόν κατά πληροφορίε είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, επέστρεψε στο σπίτι την επόμενη μέρα χωρί το μωράκι τη. Με αποτέλεσμα η οικογένειά τη να ανησυχήσει και να ενημερώσει την αστυνομία. Η αστυνομική του τμήματο Ασφαλεία Αλεξάνδρεια ξεκίνησε αμέσω έρευνε για τον εντοπισμό του βρέφου, ενώ η 29χρονη οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες για το συμβάν ενημερώθηκε και το προσωπικό της ΕΜΑΚ. Ωστόσο το βρέφος εντόπισε αστυνομικοί περίπου στις δύο ταξιμερώματα στις όχθες του ποταμού. να επιπλέει στο νερό χωρίς να χρειαστεί να συνδράμουν οι πυροσβέστες για να ανασυρθεί.